Λοιπόν, η ερώτηση είναι γιατί δεν υπάρχουν τύμπανα στην πάντα. Αυτό το ακόρντο που αλλάζει, είμαι ντράμερ, δεν με νοιάζει. Για πες. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση με αποκλειστικά έγχορδα. Είναι όργανα που τα αγαπώ πολύ, ας πούμε. Αυτό από τη μία. Απ' την άλλη, είναι εποχή δύσκολη, οπότε είπαμε να δυσκολευτούμε κι άλλο, γιατί μας διευκολύνουν πάρα πολύ τα drums, είναι η αλήθεια. Οριοθετούν πολύ σαφώς το πλαίσιο και όχι μόνο ρυθμικά. Και επίσης κάνουν και την επικοινωνία με το κοινό ευκολότερη τα τύμπανα. Και δεν το θέλαμε. Όταν ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια να φτιάχνουμε αυτό το πρόγραμμα, θέλαμε να δυσκολευτούμε και να το κερδίσουμε αλλιώς όλο το πράγμα. Αλλά ο κύριος λόγος ήταν ότι υπήρχε σκέψη να λειτουργήσουμε αποκλειστικά με έγχορδα και να μπορέσουν τα έγχορδα να λειτουργήσουν με έναν τρόπο που δεν λειτουργούν συνήθως μέσα στο ελληνικό τουλάχιστον τραγούδι και στο ξένο pop τραγούδι βέβαια, όπου κυρίως συνοδεύουν, δημιουργούν κάτι πλάτες όπως τις ονομάζουμε, μια ωραία χαλαρή σούπα μέσα στην οποία ακούγονται όλα κάπως πιο ευχάριστα. Εμείς αποφασίσαμε να τους δώσουμε έναν ρόλο πιο ρυθμικό, να πάμε από τον εξαιρετικό ήχο και την ευγένειά του στο ουρλιαχτό και από τους πειραματισμούς που κάνουν εδώ οι σπουδαίοι φίλοι στο, ας το ονομάσουμε, κλασικό γράψιμο των εγχόρδων. Οπότε μας άνοιγε μια μεγάλη προοπτική εξερεύνησης και ψαξίματος ηχητικού, ενορχιστρωτικού και εκφραστικού ταυτόχρονα. Ερώτηση. Έχει κλείσει αυτό το ψάξιμο? Όχι βέβαια. Όχι, όχι. Έχει πολλή δουλειά ακόμα, η οποία ελπίζουμε όλοι ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα πάρα πολλά χρόνια που θα ζήσουμε, γιατί είναι βέβαιο ότι επειδή δεν κάνουμε καταχρήσεις και ζούμε πολύ καλά, θα ζήσουμε πολλές πολλές δεκαετίες ακόμα. Πρόσεχε, εδώ φαίνεται ότι δεν κάνουμε καταχρήσεις. Είναι στον μπαρ όλοι και σε πύρο.